Γεια σας, Cinephile. Αν είστε λάτρης της δράσης και των ιστοριών εκδίκησης, τότε ετοιμαστείτε για μια κινηματογραφική απόλαυση. Σήμερα θα βουτήξουμε στον εκρηκτικό κόσμο του Parole de Flic, της γαλλικής ταινίας δράσης του 1985 που σηματοδότησε την θριαμβευτική επιστροφή του Alain Delon. Ας ξεκινήσουμε με την υπόθεση. Στο Parole de Flic, πρωταγωνιστεί ο θρυλικός Alain Delon ως Daniel Pratt, ένας πρώην αστυνομικός που ζει μια ήσυχη ζωή σε ένα απομακρυσμένο αφρικανικό νησί. Αλλά η γαλήνη του διαλύεται όταν μαθαίνει τα τραγικά νέα ότι η κόρη του δολοφονήθηκε στη Λιόν της Γαλλίας. Γεμάτος θλίψη και δίψα για εκδίκηση, ο Ντάνιελ ξεκινάει ένα ασταμάτητο κυνήγι για να βρει τους δολοφόνους. Και πιστέψτε με, δεν δείχνει έλεος. Η ταινία κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις 21 Αυγούστου 1985 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας τις καρδιές του κοινού με την έντονη πλοκή και την ερμηνεία του Ντελόν. Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε και σε sequel, με τίτλο «Ne réveillez pas un flic qui dort», που κυκλοφόρησε το 1988, εδραιώνοντας τη θέση του Parole de Flic στην ιστορία του γαλλικού κινηματογράφου. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στα παρασκήνια. Το σενάριο πέρασε από διάφορα στάδια, με τον Philippe Sedbon να συμβάλλει αρχικά πριν αποχωρήσει. Το τελικό σενάριο γράφτηκε από τον Frederic H. Fajardi και στη συνέχεια δουλεύτηκε από τον σκηνοθέτη José Pinheiro και τον ίδιο τον Delon. Μιλάμε για ομαδική δουλειά. Η παραγωγή ταξίδεψε σε διάφορες τοποθεσίες, αποτυπώνοντας την ουσία τόσο της Γαλλίας όσο και της Αφρικής. Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στη Λιόν και τα περίχωρά της, αλλά οι σκηνές που διαδραματίζονται στην Αφρική γυρίστηκαν στην πραγματικότητα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Συμπληρώνοντας την ατμόσφαιρα της ταινίας, το τραγούδι «I Don't Know» που ερμηνεύουν ο Alain Delon και η Phyllis Nelson παίζει στους τίτλους τέλους, αφήνοντας μια αξέχαστη εντύπωση στους θεατές. Ας μην ξεχνάμε και το υπόλοιπο cast. Ανάμεσα στους αξιόλογους ηθοποιούς ήταν και ο Στεφάν Φεράρα, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Detective» του Jean-Luc Godard. Το παρελθόν του Φεράρα ως πρωταθλητή πυγμαχίας έδωσε αυθεντικότητα στην ερμηνεία του. Το Parole de Flic όχι μόνο εδραίωσε την εμβληματική θέση του Alain Delon στο γαλλικό κινηματογράφο, αλλά σηματοδότησε και την θριαμβευτική του επιστροφή στο είδος δράσης το οποίο διέπρεψε. Αν δεν έχετε δει ακόμα αυτή την κλασική ταινία, τι περιμένετε? Πάρτε popcorn, καθίστε αναπαυτικά και βυθιστείτε σε αυτό το γεμάτο δράση thriller εκδίκησης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like, σχόλιο και εγγραφή για περισσότερες αναλύσεις ταινιών. Τα λέμε την επόμενη φορά.